Χαίρετε παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Discord of Mind, The Little Ones. Καθώς φτάνουμε στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού σιγά σιγά, είχα πάρει μια απόφαση να το κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι, κάνοντας πιο πολλά combat. Γιατί εντάξει, επιζήσαμε, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει περίπτωση τις επόμενες μέρες να μην πεθάνουμε από το φαγητό ή κάτι τέτοιο. Οπότε λέμε πάμε λίγο πιο aggressive. Βέβαια αυτό το πιο aggressive αυτή τη στιγμή μας έφαγε, έκανα μια κακιά κίνηση. Αλλά εντάξει, έχουμε πιστεύω τους επιδέσμους να το παλέψουμε. Λοιπόν. Έλα εδώ. Καλίνα, κοπέλα μου, δεν είναι η ώρα μου φαίνεται. Ξάπλωσε εσύ. Καλά με 16 επιδέσμους, άρχοντας είσαι. Η Καλίνα πάει να παίξει, ωραία. Και εμείς επιστρέφουμε στα κανονικά μας στάδια. Πάντως θυμήθηκα παιδιά δεν έχουμε φτιάξει καναμπέ. Οπότε να σας δείξω πόσο άχρηστος είναι ο καναμπές. Κάτσε να βρω και χώρο να τον εβάλω. Ορίστε. Να δείτε. Νόμιζα ότι το να καθόταν ο χαρακτήρας στον καναμπέ μια περίοδο μπορούσε να μου επαναφέρει κάποια ξεκούραση, να με ξεκουράσει λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είχα βάλει στο μυαλό μου. Ωραία παιδιά. Λοιπόν, εσένα θα σε βρούμε στο κρεβάτι να χαλαρώσεις. Εσύ Scavenge, εσύ Guard. Και είμαστε έτοιμοι. Και ξαναπάμε λοιπόν άλλη μία στο Brothel. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σκοτώσουμε από ό,τι είδατε. Αλλά εμείς θα τα πάρουμε για καλό ή για κακό. Τι είναι αυτό? For short distance, πιο πιθανό να κάνω αυτό. Man mode. Let's do this. Λοιπόν, παιδιά, πάντως να ξέρετε ότι και να πεθάνει κάποιος χαρακτήρας σε αυτές τις μέρες, τα θέλει ο κόλος μου. Να το ξεκαθαρίσουμε. Τα θέλει ο κόλος μου να πεθάνει χαρακτήρας μου. Γιατί κάνω πολύ aggressive, αλλά πρέπει να γίνει πιο ενδιαφέρον. Δεν συμφωνείτε? Όλο κάθεσαι σπίτι, κάνεις αυτό, τρέχεις. Α, έγινε αυτό, το μικρό πράγμα. Α, πα, κακό. Ο σκοπός είναι, να είναι και λίγο πιο επικίνδυνο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Αλλιώς τι ενδιαφέρον θα έχει. Ωραία, φύγε από εκεί. Α, μπράβο. Έλα. Κομπλέ. Πάρτα. Για αυτά, εγώ πάλευα τόση ώρα για αυτά μόνο. Τι ξενέρα. Και εγώ πίστευα πως θα είχε κάτι καλύτερο. Λοιπόν, μισό τώρα. Να το. Θα παίξουμε λίγο. Να δω την έκφραση πούστικα. Θα ελέγξουμε το σπίτι για να μην φάμε το χρόνο μας. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να έρθουμε εδώ. Που είναι να πάρουμε τα bandages λογικά ή φάρμακα. Πρέπει λοιπόν να κατέβουμε μία από εδώ, να κατέβουμε κάτω και να έρθουμε εδώ. Πράγμα δύσκολο. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάμε. Λοιπόν, παιδιάκια, ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας δούνε. Κρύψου. Και ελπίζω για το καλύτερο. Άχασα την πόρτα ανοιχτή, γαμώτο. Ωου! Οκ, είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, πέρα μπροστά μου δεν με βλέπετε μεταξύ. Όχι πως με νοιάζει ιδιαίτερα. Κατέβα κάτω, έλα, μην μπεις εκεί μέσα. Έλα γάμο το. Λοιπόν παιδιά, risky place. Let's do this. Πολύ risky place. Δεν πειράζει. Είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Σωστά.
Ωραία. Ωραία, όλος είναι εκεί πέρα κάτω. Πάμε. Κλείσε την πόρτα πίσω σου. Ωραία. Τι έχει να πάρουμε. Α, μπορώ να βγω από εκεί πέρα. Ω, τέλεια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το κόκκινο. Ελπίζω να μην είναι εχθρός, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Για να δούμε. Κρύψου. Φύγε από εκεί για να μπορέσω να φύγω. Δεν φεύγει. Γαμώτο. Ίσως να αναγκαστούμε να τον σκοτώσουμε, παιδιά. Εντάξει, την έβγαλα φθηνά. Μπήκα, πήρα, έφυγα σαν gentleman. Οκ. Δεν με χαλάει. Καθόλου. Τι βγάλαμε για αυτή την αποστολή. Ωραία. Σου έλειψα, Καλίνα. Ο Μάρκο είναι λίγο καλύτερα, slightly wounded. Αλλά θα του δώσω κι άλλο. Ώστε να ξέρω ότι αύριο θα είναι κομπλέ, για να μπορέσω να τον ξαναστείλω σε καμιά γρήγορη αποστολή άμα χρειαστεί. Που έχω ήδη στο μυαλό μου μία την οποία πρέπει να τον στείλω. Και σε θέλω να είσαι άκρας υγείας. Φτιάχνουμε λοιπόν τα medicine μας, τα τελευταία. Έχω κάτι πολύ ωραίο για φινάλε σαν ιδέα. Και θα πάμε απόψε σε μια πολύ πιο δύσκολη αποστολή που θέλει σχεδιασμό σωστό για να πετύχει. Λοιπόν, ας τελειώσουμε τη μέρα. Ωραία, guard εσύ. Sleeping bed, γενικά, guard, ωραία. Λοιπόν, θα τσεκάρουμε και το hotel να δούμε τι παίζει. Καθώς από ό,τι βλέπω είναι η μοναδική που δεν έχουμε κοιτάξει. Το City Hospital που είχαμε δει στη σεζόν 1. Θα δούμε το hotel και τελευταία αποστολή, παιδιά, θα είναι Military Outpost. Λοιπόν, το Quiet House το είχα βάλει σαν αποστολή μόνο και μόνο σε περίπτωση απελπισίας, αλλά τελικά δεν το χρειαστήκαμε. Εν ολίγη, το Quiet House είναι ένα σπίτι δύο ορόφων μικρό, το οποίο ζει ένα ζευγάρι γέρων, το οποίο μπορείς να τους κλέψεις άμα χρειαστείς, έχουν λίγο απ' όλα. Αν είσαι απελπισμένος μπορείς να τους κλέψεις, αλλά τους φτιάχνει κατάθλιψη τους χαρακτήρες σου, οπότε δεν πιστεύω ότι αξίζει ιδιαίτερα. Πρέπει να είσαι δηλαδή απελπισμένος για να το κάνεις. Εμείς δεν ήμασταν, άρα δεν χρειάστηκε να πάμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν hotel, να δούμε τι παίζει και με αυτή την πίστα. Ας ντυθούμε όπως πρέπει. Δηλαδή, 1, 2, αυτά και πάμε. Θα μου πείτε τώρα γιατί τα πήρα όλα αυτά, άμα δεν έχω σκοπό να κάνω κανονικό combat. Σε περίπτωση ρε παιδιά, λέμε τώρα ρε παιδί μου. Για να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Α! Πολύ θέλει εδώ πέρα, εδώ θέλει σόβελ να ανοίξουμε να περάσουμε. Δεν ξέρω άμα δω ότι είναι τόσο αναγκαίο, θα το πάρω το σόβελ. Μη μου πείτε τώρα ότι δεν θα μπορέσω να περάσω. Πραγματικά παιδιά, αν δεν βγάλω αυτό δεν μπορώ να περάσω. Ωφου, και θα φάω όλη μου την ώρα τώρα για να βγάλω αυτά τα τρία πάκα εδώ. Παιδιά, θα σας το κάνω ένα γρήγορο skip όλο αυτό, δεν χρειάζεται εσείς να το δείτε. Πάει το πρώτο. Μπορούμε να ανέβουμε πάνω. Αχ, ωραία. Δεν χρειάστηκε. Τι ήθελα και μίλησα. Τι ήθελα και μίλησα.
Να μου τα lockpicks μου σήμερα. Πάμε ξανά. Νούμερο 2, παιδιά. Πάει και αυτό. Άλλο ένα. Χαραμισμένη αυτή η μέρα, παιδιά. Συγγνώμη. Αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει και τριπλά εμπόδια και παντού lockpicks. Ωραία, έφυγε γι' αυτό. Τώρα φεύγω γιατί δεν θα προλάβω λόγω ότι ο Μπόρις είναι αργός. Αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι αύριο που θα έρθουμε, εδώ πέρα κάτω δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Τι χαραμισμένη αυτή η μέρα. Δεν πειράζει, υγεία. Έχουμε κι άλλες ακόμα. Καθώς λοιπόν, παιδιά, βλέπω ότι είμαστε κομπλέ σε πολλά πράγματα, θα τους κρατήσω πολύ ταϊσμένους τους χαρακτήρες μου αυτές τις μέρες. Το πήρα απόφαση. Πολύ κομπλέ. Ας τελειώσει η μέρα. Λοιπόν, εσύ guard, sleeping bed και scavenge. Οι μέρες προχωράνε, τελειώνουνε και εμείς μένουμε με ένα καθήκον. Ώρα για μάχη. Μόνο μάχη. Όχι, δεν θα το πω. Μεταμπότ! Το είπα. Ζητάω συγγνώμη. Ψέματα, δεν ζητάω συγγνώμη. Μ' άρεσε πάρα πολύ, θα το ξανά κάνω. Λοιπόν, πάμε. Να δούμε τι θα βρούμε. Οκ. Οκ. Άντε να πάρουμε αυτό να σας φτιάξουμε και τσιγάρα. Ποιος την τύχη σας, ποιος τη χάρη σας. Α, είναι και run to exit από εδώ, ε. Χοτέλ. Ω, τέλεια, έκατσε κουτί. Του βάλα και εξοπλισμό άμυνας. Τέλεια, τέλεια. Έλα, χοντρούλι. Λοιπόν, αυτό, αυτό, τέλεια. Από πάνω μου, ε. Αρκετά από πάνω μου. Θα προλάβω να πάρω από εδώ αυτό που θέλω. Α, καλά. Άλλο τίποτα από φαΐ. Ούτε μάχη δεν χρειάστηκε να κάνω. Ε, παιδιά, υπάρχει κανείς εδώ πέρα. Μήπως είμαι σε ένα ghost hotel. Δεν ξέρω, απλά μου φάνηκε πολύ παράξενο, ρε παιδιά, έτσι να μην υπάρχει τίποτα. Μα τίποτα. Τίποτα, παιδιά. Αυτά εκεί πέρα είναι ποντίκια. Βλέπετε, είναι ποντίκια. Τι είναι, ρε παιδιά, είναι τερμάδιο, είναι όντως. Ρε, μπας άφαγε πάλι κανένα bug το παιχνίδι. Καλά, όχι πως με χαλάει, αλλά... Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και τι μου έλεγε Cosin Advised. Οπ. Α, να το, να το γύκλο έκανε ο τύπος.
Okay. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και γιατί, αλλά είχε πλάκα. Δεν βλέπω πουθενά ακόμα. Ένας τύπος πρέπει να είναι. Okay. Παιδιά φούλαρα, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα electric parts. Ας πάρουμε τα medicine, έλα. Ας αφήσουμε και αυτά εδώ. Και ας πάρουμε και αυτά. Πολύ ωραία. Κατέβα κάτω. Κατέβα κι άλλο κάτω. Run to exit. Από πού βρεις? Όντως να κάνει τον κύκλο. Λοιπόν παιδιά, τώρα μπορεί να εμφανιστεί ο κερατάς ο άλλος, οπότε ετοιμαστείτε για μάχη. Πού τον αρέ? Παιδιά θα τρελαθώ. Τι έγινε? Γιατί δεν υπάρχει κανείς εδώ μέσα? Κι ένας που υπήρχε πού πήγε? Άκουσε θόρυβο και έφυγε. Τι φάση, τι παίχτηκε? Τέλος πάντων, κάναμε και το hotel. Πάει και αυτό. Λοιπόν παιδιά, ήμουν ο Βαγγέλης από τους Dice Gamers και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλά να περνάτε.